Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την τιμητική πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Μάριο Τσόκα, που πραγματικά κατέβαλε πάρα πολύ κόπο και αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να είμαστε εδώ πέρα σήμερα και να πούμε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που αφιερώσετε χρόνο να έρθετε εδώ πέρα για να συζητήσουμε το τόσο σοβαρό θέμα της παραβατικότητας ενδίκων, της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Παραβατικότητα ενδίκων, λοιπόν, ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο και επίκαιρο, ένα θέμα το οποίο μας σοκάρει, ένα θέμα που δυστυχώς τείνει να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή. Σε τι συνίσταται η παραβατικότητα ενδίκων? Συνίσταται στη συμμετοχή ενός ανήλικου σε έγκομες συμπεριφορές ή δραστηριότητες, σε συμπεριφορές που παρεκκλίνουν από τους κοινωνικούς κανόνες και δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο. Από τον νομοθέτη προτιμήθηκε για τον ανήλικο ο όρος παραβάτης, κυρίως για να μην το στιγματίσουμε με την ηλικία του επαγγελματία. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μιλάμε για παραβατικότητα ανήλικων, δεν μιλάμε για εγκληματικότητα ανήλικων, αλλά μιλάμε για παραβατικότητα ανήλικων. Τώρα, οι πιο συχνές παραβατικές συμπεριφορές που έχουν μεταγραφεί από τους ανήλικους στον ελλαδικό χώρο είναι το bullying, είναι η φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οι βανδαλισμοί, είναι η εκδοτική συμπεριφορά, οι εκβιασμοί, οι κλοπές, τα ναρκωτικά και η παραβίαση της αγγλικής νομοθεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συμπεριφορών είναι η έλλειψη σεβασμού και ορίων. Να δούμε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην περιφερειακή ενότητα Χρυκάλου. Τώρα, λόγω κάποιου προβλήματος με τη σηματότητα εδώ του PowerPoint, δεν μπορούμε να δούμε το γράφημα του συγκεκριμένου. Θα σου το περιγράψω εγώ μερικά μου λόγια. Το γράφημα το βλέπουμε, θα βλέπουμε το 2020-2023 τα ποσοστά παραβατικότητας ενηλίκων. Και θα βλέπουμε μια μεγάλη έξαρση κατά το 2022. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, να θυμίσουμε ότι το 2022 ήταν το έτος που βγήκαμε από τους περιορισμούς του κορονοϊού. Έτσι, μου ότι αυτό είναι παγόταν για την ψυχολογία των νέων αλλά και τη κοινωνία γενικότερα. Να προχωρήσουμε και να δούμε τώρα για ποιο λόγο συλλαμβάνονται στις μέρες μας οι ανήλικοι. Παρατηρώντας το συγκεκριμένο διάγραμμα, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό για το οποίο συλλαμβάνονται οι ανήλικοι, το βασικότερο αδείγμα, είναι τα ναρκωτικά σε ποσοστό 32%, ακολουθούν οι κλοπές σε ποσοστό 27%. Ενώ τρίτο έρχεται το αντίκτυπο της βίας μεταξύ ανηλίκων, σε ένα ποσοστό 9%. Να σταθώ λίγο στη βία μεταξύ ανηλίκων και να πω ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν καταγράφεται παρκώς. Και αυτό, σαν αστυνομία, από τη μια πλευρά μας στενοχωρεί και μας προβληματίζει, γιατί δεν έχουμε την ακριβή εικόνα του φαινομένου. Απ' την άλλη όμως μας χαροποιεί, γιατί φανερώνει την υγεία της καλής κοινωνίας, καθώς τα περισσότερα. Τα περισσότερα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων είτε λύνονται με πρωτοβουλία των γονέων, είτε λύνονται από μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει τα ίδια τα σχολεία όταν τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν εντός της σχολικής κοινότητας. Τώρα, να σχεδιαγραφήσουμε λίγο το προφίλ των παραβατών, των ανηλίκων παραβατών. Στη συντηρητική του λοιπόν η πλειοψηφία ενήλικη παραβάτηση είναι αγόρια 14-18 ετών. Ενώ όσον αφορά για τα εγκλήματα βίας μεταξύ ανηλίκων, ο μέσος όρος αυτός πέφτει στα 14-16 έτη. Και αναφορικά με το τελευταίο αδείγμα της βίας μεταξύ ανηλίκων, παρατηρούμε ότι έχουμε παιδιά εκεί από όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Δεν έχουμε διαφοροποίηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παραθέσω ορισμένα πορίσματα επιστημονικών μελετών, και αυτό γιατί αυτά τα πορίσματα αντικατοπτρίζουν αυτό που εμείς κάθε μέρα συναντάμε κατά τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Το πρώτο λοιπόν πόρισμα αναφέρει ότι οι διαπιστούμενες πράξεις παραβατικότητας ανηλίκων εμφανίζουν αξιοσημείωτη και έξαρση στην ακμή της εφηβείας, περί τα 14-16 έτη. Στη συνέχεια όμως σημειώνει κατά κανόνα εντυπωσιακή ύφεση. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ειδικά για τους αρχάριους δράστες η μετέπειτα κοινωνική τους πορεία είναι της τρόπους ανάλογη με την αντιμετώπιση από την πολιτεία των αξιόπινων πράξεων τους με τρόπο στιγματιστικό για την τιμή και την προσωπικότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο πιο ήλια είναι η διαδικασία για έναν ήλικο παραβάτη όταν έρχεται στην αστυνομία
ή όταν μπαίνει σε μια δικαστική αίθουσα, τόσο λιγότερο θα επηρεαστεί ο συγκεκριμένος ανήλικος κατά τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του. Το δεύτερο πόρισμα λοιπόν αναφέρει ότι η σοβαρό χαρακτήρα διαπιστούμενης πράξης παραβατικότητας ανήλικων διαπράττει κυρίως από ένα συντηρητικά μικρό ποσοστό νεαρών ατόμων που συνήθως προέρχονται από οικογένειες που χαρακτηρίζονται ως δυσλειτουργικές. Γι' αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Ενώ το τρίτο πόρισμα πάλι αναφέρεται στην οικογένεια και μας λέει ότι η οικογένεια πλέον μεγαλώνει παιδιά χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη και χωρίς αξίες. Και αυτό γιατί? Γιατί οι γονείς φροντίζουν για όλα τα υπόλοιπα, φροντίζουν να δουλεύουν πολλές ώρες έτσι ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά να φάσουν τα παιδιά τους, φροντίζουν για τη μόρφωση, για την εκπαίδευση, δεν φροντίζουν όμως να μάθουν τα ίδια τα παιδιά τους, να αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο στα ίδια τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν αφήνουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Να δώσουμε λοιπόν κάποιους ορισμούς για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η σχολική βία και τι είναι εκφοβισμός, μιας και αναφερόμαστε σε αυτά τα δύο ζητήματα. Σχολική βία λοιπόν είναι κατηγορία κλιμάτων που διαπράττονται στον σχολικό χώρο ή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα ή στην διαδρομή από και προς το σχολείο ή στις σχολικές αυτές εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν είναι η παραβατικότητα ανηλίκων που αναπτύσσονται στον χώρο των ίδιων του σχολείου ή σε εκδηλώσεις που κάνουν τα ίδια τη σχολεία και μπορεί να μάλλον αφορούν σίγουρα και περιπτώσεις που συμβαίνουν κατά τη διαδρομή του παιδιού από και προς το σχολείο. Τώρα, τι είναι εκφοβισμός? Μιλάμε για εκφοβισμό. Εκφοβισμός δεν είναι ένα πείραμα. Εκφοβισμός δεν είναι μια σύγκρουση, ακόμα και αν αυτή είναι βίαιη, μεταξύ ανηλίκων που έχουν ίση δύναμη. Εκφοβισμός δεν είναι ένας καυγάς ανάμεσα σε ανηλίκους που έχουν ίδια συναισθηματική κατάσταση. Δύο εξίσου θυμωμένοι νέοι, μαλώνουν για ένα συγκεκριμένο λόγο. Εκφοβισμός λοιπόν είναι μια πρόκλητη, μια επαναλαμβανόμενη, μια σχεμένη θετική συμπεριφορά όπου υπάρχει ανισότητα δυνάμεων, αντικειμενική δηλαδή σωματική ή υποκειμενική της προσωπικότητας. Τότε λοιπόν ένα περιστατικό και μόνο τότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκφοβισμός. Άρα λοιπόν, εδώ καλό είναι να καταρχήσουμε ότι για να χαρακτηριστεί ένα περιστατικό ως εκφοβισμός θα πρέπει να έχουμε την επανάληψη και θα πρέπει να έχουμε μεταξύ του θήτη και του θύματος ανισότητα δύναμης. Γιατί τα παιδιά εκφοβίζουν? Τα παιδιά εκφοβίζουν οτιδήποτε θεωρούν διαφορετικό. Εκφοβίζουν ένα αγόρι γιατί είναι κοντό για την ηλικία του. Εκφοβίζουν ένα κορίτσι γιατί έχει περιττό βάρος. Εκφοβίζουν ένα παιδί γιατί απλά από τα παιδιά μας να επικροτούν τις ενέργειες του δράστη. Δεν θέλω από τα παιδιά μας να καταγράφουν τα κινητά τους τηλέφωνα ένα περιστατικό εκφοβισμού. Και σίγουρα δεν θέλουμε αυτό το περιστατικό, αυτό που καταγράψουν το κινητό τους τηλέφωνο, να το ανεβάλουν στο διαδίκτυο. Γιατί μια τέτοια συμπεριφορά ενός παρατηρητή μπορεί να γίνει επιδραστικότερη ακόμα και τη συμπεριφορά του δράστη. Εκεί λοιπόν που είχαμε ένα θύμα το οποίο την κακοποίηση γνώριζαν 2-3 άτομα, ξαφνικά γίνεται γνωστό αυτό σε όλη τη σχολική κοινότητα, σε όλη την κοινωνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται την ψυχολογία του παιδιού. Τι θέλουμε λοιπόν από τα παιδιά παρατηρητές? Θέλουμε να προσπαθούν να σταματάνε τέτοια περιστατικά εφόσον αυτό είναι στις δυνάμεις τους. Είτε μόνα τους, είτε με τη βοήθεια φίλων. Και αν αυτό τους ξεπερνά, θα πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά σε κάποιον ενήλικο, αν βρίσκονται στο σχολείο, σε κάποιον καθηγητή ή στον διευθυντή του σχολείου, και αν βρίσκονται έξω από το σχολείο, σε κάποιον γονέα, είτε ακόμα και στην αστυνομία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθούμε στα αίτια του φαινομένου και να ξεκινήσουμε ως εξής. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που θα ζήσουν. Αν ζήσουν λοιπόν με κριτική, μαθαίνουν να καταδικάζουν. Αν ζήσουν εκθετικότητα, μαθαίνουν τον πόλεμο. Αν ζήσουμε σαρκασμό, μαθαίνουν την τροπή. Αν ζήσουμε τροπή, μαθαίνουν την ενοχή και ούτω καθεξής. Στην εποχή μας οι ανήλικοι δυστυχώς καλούνται να ζήσουν σε έναν κόσμο με έντονη βία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γενικά υπάρχει έντονη βία στον κόσμο γύρω μας και οι λόγοι είναι αρκετοί. Θα αναφέρω κάποιους ενδεικτικά και σε κάποιους άλλους θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Οι λόγοι λοιπόν είναι η αμφισβήτηση από τους θεσμούς, η κοινωνική ανασφάλεια, ο φανατισμός κάθε είδους, η κυριαρχία των ενστίκτων, η έλλειψη παιδείας και διάδοση των ναρκωτικών,
Η εξοικείωση με τη βία μέσω μαζικής ενημέρωσης και των video games, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια έρευνα, η οποία έχει δείξει ότι ο παίκτης μετά από πολύχρονη χρήση, ένα παιδί λοιπόν που παίζει βία το παιχνίδι και μετά από πολύχρονη χρήση, μαθαίνει κατά κάποιον τρόπο να εφαρμόζει τη ζωή του τα επιθετικά σενάρια που χρησιμοποιεί στα παιχνίδια. Με λίγα λόγια, τα βία ηλεκτρονικά παιχνίδια μαθαίνουν στα παιδιά πώς να είναι βία, ανταμείγοντάς τα για την βιότητα των πράξεών τους και δείχνοντάς τους ότι η βία συμπεριφορά δεν έχει αρνητικές συνέπειες. Ένας άλλος λόγος είναι η μουσική τραπ. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, μία μουσική η οποία επηρεάζει τόσο πολύ τους νέους μας, προβάλλει την επικράτηση του ισχυροτέρου, προβάλλει τον ισογενισμό, τα ναρκωτικά, τα όπλα, την κουλτούρα του βιασμού. Χωρίς αμφιβολία, η μουσική τραπ συνδέεται με την πραγματικότητα λίγο. Καθώς η ηθική που αποπνέει είναι ό,τι είναι για μένα καλό, είναι και ηθικό. Άλλος ένας λόγος είναι ο μιμητισμός και η πίστη της παρέας. Πολλές φορές φτάνουν στην πόρτα του αστυνομικού τμήματος τους παιδιά χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν κάνει κάποιο κακό. Χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν παραβεί κάποιον νόμο. Και αυτό γιατί λειτουργούν υπό την πίστη της παρέας. Αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν ό,τι ακριβώς και οι φίλοι τους. Και δυστυχώς δεν έχουμε ενισχύσει τις προσωπικότητες των παιδιών μας, έτσι ώστε να βρίσκουν κάθε φορά τη δύναμη εκείνη τη στιγμή για να πούν το όχι. Να πούν ότι εγώ δεν σε ακολουθώ, γιατί φοβούνται ότι θα παρακολουθούν από τις παρέες τους. Ένας άλλος λόγος, όσο παράξενο και να σας φαίνεται, είναι η αμία. Τα παιδιά παραπατούν γιατί απλά βαριούνται. Ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται με το σχολείο, το οποίο δεν έχει σχολικές δραστηριότητες, δεν ασχολείται με τον αθλητισμό και βρίσκεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στον δρόμο, είναι δεδομένο ότι θα αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά. Ένα τελευταίο που πραγματικά μας τρομάζει είναι ότι πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι κατά τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών με παιδιά που δεν έχουν συνέστημα. Με παιδιά που δεν μπορούν να κατανοήσουν το κακό που έχουν κάνει. Με παιδιά που δεν μπορούν να μπουν στη θέση των θυμάτων. Τελειώνοντας, αν θέλετε την άποψή μου για τα αίτια αυτού του φαινομένου, σαν επαγγελματία, θα σας πω ότι το κύριο και βασικό αίτιο αυτού του προβλήματος είναι η ίδια η οικογένεια. Πίσω λοιπόν από κάποιον ανήλικο παραβάτη, από κάθε ανήλικο παραβάτη, αυτό που συναντάμε είναι μια δυσλειτουργική οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία πολλές φορές είναι αδιάφορη. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά μας ότι η βία οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Η βία φέρνει βία. Ποτέ η βία να ξέρουμε ότι δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας. Ακόμα και αν φαίνεται ότι προσωπικά δίνει μια λύση, συνήθως η βία επιστρέφει και μάλιστα επιστρέφει εντονότερο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνουμε μία σε δύο περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα στην πόλη του Τεκάρων και με τον πιο αδιάψευστο τρόπο επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω. Καταρχάς, να σας αναφέρω ότι και τα δύο περιστατικά ξέσπασαν χωρίς να υπάρχει καν αφορμή. Ένα έντονο βλέμμα, ένα χαμόγελο ήταν αρκετά για να ξεσπάσουν πραγματικά περιστατικά κρέας βίας. Πρώτο περιστατικό, νύχτα σε γνωστό κέντρο των Τεκάρων, μια παρέα νεαρών διασκεδάζει. Ένα έντονο κοίταγμα έγινε αφορμή να πιαστούν στα χέρια με άλλα άτομα που διασκέδαζαν στον χώρο. Μετά από αυτό, οι υπεύθυνοι του καταστήματος αναγκάζονται να τους απομακρύνουν από το κατάστημα με τη βία. Ένας από την παρέα αισθάνθηκε έντονα προσβεβλημένος και αποφάσισε να απαντήσει στην προσβολή που του έγινε με τη βία. Πήρε λοιπόν ένα μπουκάλι και χτύπησε στο κεφάλι του υπεύθυνου του καταστήματος με αποτέλεσμα εκείνος να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Τα πνεύματα δυστυχώς δεν ηρέμησαν. Βγαίνοντας από το κατάστημα, το ίδιο το παιδί, νιώθοντας πολύ έντονο θυμό, είδε στο πέμπτο πεζοδρόμιο κάποιο νεαρό που του θύμιζε έναν από αυτούς που τον έβγαλαν από το κατάστημα. Έτσι λοιπόν, πάει στο διπλανό κατάστημα, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο ξεποδίθηκε, καμία σχέση δεν είχε με το συγκεκριμένο περιστατικό. Απολογισμός, ο δράστης στη φυλακή, ένας από τους εμπλεκόμενους στο νοσοκομείο και κάποιος άτυπος στην εντατική, του οποίου το μόνο λάθος ήταν ότι βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Δεύτερο περιστατικό. 3-16 χρόνια επιστρέφουν στα σπίτια τους
αφού έχουν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα της περιοχής. Στον δρόμο του συναντάνε έναν άγνωστο σε αυτούς άνδρα. Ένας από τους 16χρονους με δύο παρελθόν θεωρεί ο άνδρας του χαμογέλασε κοροϊδευτικά. Αρχικά ο νεαρός επιτίθεται στον άνδρα φαστικά, οι φίλοι του προσπαθούν να τον εμποδίσουν, δεν τα καταφέρουν και ο νεαρός αρχίζει να χτυπάει τον άνδρα με μανία. Οι φίλοι μετά από πολλές προσπάθειες τον απομακρύνουν και όλοι μαζί τρέπονται σε φυγή. Ο 16χρονος πριν αποχωρήσει θεωρεί καλό να αφαιρέσει το τσαντάκι από τον άτυπο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος, γιατί όπως μας είπε, πίστευε ότι το τσαντάκι αυτό είχε λεφτά, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και εκείνο για κατανάλωση αλκοόλ. Απολογισμός, τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για ληστεία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ο ένας από αυτούς οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης σήμερα και ένας άντρας σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, το οποίο και πάλι το μόνο λάθος ήταν ότι βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Επιδέχεται πλέον έτη βρίσκομαι να δοθεί η τεχνική διαδικασία εφαρμόζοντας τους κανόνες της ελληνικής αστυνομίας και του ποινικού δικαίου, ένα ερώτημα δημιουργείται πάντα στο μυαλό μου. Λύσαμε το πρόβλημα του ανήλικου θύματος. Βοηθήσαμε τον ανήλικο δράστη να καταλάβει το λάθος του και να βρει τον δρόμο. Κάθε φορά η απάντηση πραγματικά είναι δύσκολη. Αλλά και διαφορετική ανάλογα με το περιστατικό και τους πρωταγωνιστές του. Σε καμία περίπτωση όμως η απάντηση αυτή δεν δίνεται με βεβαιότητα. Γιατί φρονώ ότι η ακολουθητή διαδικασία δεν εξυπηρετεί τον ολοκληρωτικό σκοπό. Μετά από τόσα χρόνια η εμπειρία μου έχει δείξει ότι θα βοηθήσει πολύ περισσότερο αυτό το οποίο μας πρότεινε και ο πρόεδρος του Υπουργού Συνόδου, ο κ. Κουμπουλάκης. Θα βοηθούσε αν λειτουργούσαμε σε ένα επίπεδο διαμεσολάβηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να προκριθεί ως εναλλακτική προσέγγιση η επαναφορτική δικαιοσύνη στην διαχείριση των ανήλικων παραβατών, ενισχύοντας τον ρόλο του δημιουργού ενήλικων, ενώ κρίνεται επιβεβλημένη και η ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης, τόσο σε δικαστικό επίπεδο, όσο και σε προληπτικό επίπεδο, εκπαιδεύοντας για το σκοπό αυτό τόσο μέλη της σχολικής κοινότητας, όσο και μέλη της ελληνικής αστυνομίας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σαν διεύθυνση αστυνομίας Τρικάλων θέλουμε και στοχεύουμε στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με διαλέξεις σχολεία σε θέματα όπως η ασφαλή προήγηση στο διαδίκτυο, ο σχολικός εφοπλισμός στα ναρκωτικά και μάλιστα όπως εσείς είπατε προηγουμένως φέτος θα αναπτύξουμε σε χωριστή δράση για την παραβατικότητα των ανηλίκων και των ολοσχολικών εφοπλισμών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τα έτη 2023-2024 πραγματοποιήσαμε 40 τέτοιες δράσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 2.500 και πλέον μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι πραγματικά σαν αστυνομία, σαν διεύθυνση αστυνομίας Τρικάλων, θέλουμε να νιώθουν όλα τα παιδιά μας, όλοι οι ανήλικοι ασφαλείς στο περιβάλλον της γειτονιάς τους, στο περιβάλλον του σχολείου τους, στο περιβάλλον της πόλης. Κανείς από τους ανήλικους δεν πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις της ζωής. Να ξέρουν οι ανήλικοι φίλοι μας ότι για κάθε πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει, πάντοτε υπάρχει και μία λύση. Γι' αυτό λοιπόν, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης που θα αναπτύξουμε, το σύνθημά μας προς τα παιδιά είναι ζήτηση βοήθεια για να βρούμε τη λύση μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.